η φύση πάντα διά στον καλλιτέχνη έτοιμες συνθέσεις γεμάτες ομορφιά, γεμάτες απλότητα, αλλά σε βοηθά πραγματικά στο να συνθέσεις, να ανασυνθέσεις και να δεις το χώρο με άλλη ματιά. Ιδίως αυτόν το δέντρο, η παπουτσοζυγιά, έχει μέσα της όλη την γλυπτική κατασκευή, αυτήν τη στερεότητα που σου δίδει ξεκάθαρες φόρμες, σταθερές και σε γεμίζουν και σε σπρώχνουν να δεις πέρα από αυτόν το ωραίο σύμπλεγμα που παρουσιάζεται εδώ πέρα, προς τα πάνω, αν κοιτάξουμε, βλέπουμε πόσο ένταση και ανωδική έκφραση έχει που κατευθύνεται προς τον ουρανό. Ο καλλιτέχνης πρέπει πάντα να είναι αληθινός. Πρέπει να είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Όλα αυτά τα οποία δημιουργεί πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το χώρο που ζει, με το περιβάλλον του, με την προσωπικότητα του, με τις σκέψεις του. Μέσα από τη δημιουργία, μέσα από την πίστη του, στον εαυτόν του, στη σκέψη του, στην αισθητική του κατάρτιση, σε όλα αυτά τα πράγματα θα δώσει νέους ορίζοντες στη δουλειά του και θα εξακολουθήσει να κρατά άσβεστην αυτήν την πορεία της δημιουργίας. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργήσει έργο που να είναι συνεχές. Αν κατά λάθος βρεθούμε σε αυτόν τον δρόμο τον δύσκολο να μην μπορούμε να ζωγραφίσουμε, πραγματικά θα είναι μια τραγωδία, μια προσωπική τραγωδία για τον καλλιτέχνη. Για όλους τους καλλιτέχνες πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από το να μην μπορεί να εκφράσει αυτά τα οποία νιώθει, βλέπει, που έχει γύρω του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβούσει, εν πάση περιπτώσει. Στο χώρο τούτο προσπαθήσαμε να δώσουμε την ευκαιρία να παρουσιαστούν διάφοροι πολιτισμοί. Ο κυπριακός χώρος, ο ρωσικός χώρος και ο αρμενικός χώρος είναι τόποι στους οποίους ζήσαμε, κληρονομήσαμε βαθιά συναισθήματα, βαθιές αξίες πολιτισμού. Οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ ήταν απλοί άνθρωποι της δουλειάς, του μόχθου, και προσπαθήσαμε αυτήν όλη την κληρονομιά, τη λαϊκή κληρονομιά που πήραμε από τους γονιούς μας, να την φέρουμε στο προσκήνιο, στο χώρο αυτό, και να είναι προσφορά στους ανθρώπους για ό,τι καλύτερο έχει σχέση με την τέχνη. Και ουσιαστικά χτίστηκε σαν έναν σπίτι εργαστήρι. Δηλαδή, ο στόχος του ήταν να είναι προσιτό σε όλα τα μέρη του σπιτιού, ακόμα και τα υπνοδωμάτια, μέσα στον οποίο να νιώθεις άνετα, τόσο σαν εμείς δημιουργοί, εγώ και η γυναίκα μου τότε που το χτίσαμε, αλλά και ο καθένας που θα μας επισκεφτόταν να νιώθει άνετα. Οι σχέσεις μου με τη γυναίκα μου ήταν απόλυτα ταιριαστές, όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά γενικά και στην αντίληψη γύρω από την τέχνη, τις αξίες της τέχνης, και πάντα υπήρχε μια ευκολία τόσο στη δημιουργία όσο γενικότερα στη ζωή. Ο καθένας έχει τον δικό του καλλιτεχνικό δρόμο. Η Μαριάμ κινείται περισσότερο σε ένα χώρο
καθαρά δικό της, που έχει τις καταβολές από την παρουσία της στη Ρωσία, στην Αρμενία. Ξεκινάει από πολύ βαθιές καλλιτεχνικές ρίζες. Ο παππούς της είναι ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες. Η μητέρα της το ίδιο, Αρμενίδα. Ο πατέρας της θεωρείται ένας από τους ζωγράφους της ρωσικής ελίτ. Εγώ εδώ πέρα ξεκίνησα διαφορετικά, με λιγότερη παιδεία, με λιγότερες καλλιτεχνικές βάσεις, αλλά πιστεύω ότι ο παππούς μου είχε αυτήν την δυνατότητα, γιατί ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης που έφτιαχνε διάφορα χειροποίητα πράγματα, μικρογλυπτική, μήλους, διάφορα αντικείμενα, τα οποία κρύβουν μέσα τους όλη την αξία του λαϊκού πολιτισμού. Είχα την τύχη, την ευτυχία να γνωρίσω έναν από τους πιο όμορφους και ωραίους κόσμους της Μόσχας, με φίλους τόσο από την Κύπρο όσο και από το χώρο της ρωσικής καλλιτεχνικής ελίτ. Μέσα από την οικογένεια της συζύγου μου είχα τις πρώτες γνώσεις, βοήθειες από ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν την τέχνη, που την νιώθαν κοντά τους και που ήταν 100% αφιερωμένοι σε αυτή. Αυτό μου έδωσε μια παρακαταθήκη ότι έπρεπε να συνεχίσει αυτή η διαδρομή και στη δική μου προσωπική αναζήτηση. Η οικογένεια μου είναι η δεύτερη γενιά που σπουδάζει στη μεγάλη σχολή της, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μόσχας. Πρώτα στη σχολή της Σούρικοφ είχε σπουδάσει η μητέρα της Μαριάμ και ο πατέρας της. Μετά ήρθε η δική μου η σειρά μαζί με τη Μαριάμ να σπουδάσουμε μαζί και ακόμα το καλύτερο και ευτυχέστερο γεγονός ήταν ότι και τα παιδιά μας, η Κατερίνα, σπούδασε στην Ακαδημία Σούρικοφ μαζί με τον άντρα της, τον Αρσέντη Λισενκόφ, που σπούδασε γλυπτική. Ελπίζω η παράδοση αυτή να συνεχιστεί και στα εγγόνια μας. Απέναντι μου έχω την βιβλιοθήκη του σπιτιού, την οποία πραγματικά φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Εγώ την ονομάζω εικονοστάση, γιατί πραγματικά σε αυτόν τον χώρο υπάρχει ό,τι πολύτιμο διαθέτει, ας πούμε, το σπίτι. Τα βιβλία, η γλυπτική δική μου, η οποία παρουσιάζει στο πάνω μέρος την οικογένεια, δίπλα επίσης είναι η υπόλοιπη οικογένεια, είναι τα δικά μου τα εγγόνια, έχει μια, για μένα μια ιερότητα, μια βαθιά, να πούμε, εκφραστική δύναμη. Με συνδέει με το χώρο, με το χρόνο. Είναι ο χώρος της καθημερινότητας, αλλά που με ταξιδεύει παντού. Το εργαστήρι είναι ένας χώρος χαράς για τον καλλιτέχνη, ένας χώρος δημιουργίας, που ουσιαστικά είναι αυτό που του γεμίζει τη ζωή με ενδιαφέρον. Η πορεία στη δημιουργία ενός έργου του δημιουργεί, ας πούμε, μια ευφορία, μια ανάταση, μια κατάσταση που του δίνει όθηση για κάτι καλύτερο, για κάτι που πολλές φορές δεν είναι ούτε αντιληπτό στη συνείδηση του καλλιτέχνη. Θέλω να φτιάξω μέσα από αυτές τις αντίξωες συνθήκες που καταπιέζουν κατά κάποιον τρόπο τον άνθρωπο, θέλω να κάνω μια επαναστροφή στη φύση και στον πλούτο αυτό που δείχνει η φύση στον άνθρωπο,
μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θα είναι πολύ όμορφη, χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς, απλώς να δώσει τη χαρά και την αίσθηση της σύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση σαν μοναδικού στοιχείου για επιβίωση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνά ο χώρος μας. Η αγάπη μου για τη φύση έχει ακόμα έναν ωραίο σκέλος, είναι τα αγριολούλουδα. Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο, πολύ παλιά φυσικά, στις αρχές της δημιουργικής μου πορείας, πάνω στα λουλούδια της φύσης. Έχω κάνει πάρα πολλές πίνακες που δείχνουν όλην αυτήν την ομορφιά, την αρμονία στο χρώμα, στο σχήμα, μέσα από το άπλετο φως της φύσης. Είναι ποτρέτα των λουλουδιών. Είναι συνθέσεις που προεκτείνονται πέραν από το συνηθισμένο που μπορείς να δεις. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν κάτι που με γεμίζαν με πολλά δυνατά συναισθήματα. Γι' αυτό είχα δουλέψει σε πάρα πολλές συνθέσεις, τόσο με λάδι όσο με ακριλικά, αλλά περισσότερο με παστέλ, γιατί πραγματικά στην δημιουργική μου πορεία έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στην χρήση του παστέλ. Το φως είναι ένας παράγοντας ο οποίος πάντα με ενδιέφερε και ο οποίος επέρασε από πολλά και διάφορα πλάνα. Μου έχει μείνει βαθιά μέσα μου ο φωτισμός ο Βυζαντινός, ο εσωτερικός φωτισμός ο οποίος βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Στην προσπάθεια μου κάποτε να δουλέψω σε έναν πλάνο έργων του 1974, προσπάθησα να δω και να εγκολπωθώ αυτόν τον τρόπο φωτισμού που δημιουργούσε αρκετές τραγικές και έντονες στιγμές και την ατμόσφαιρα αυτή που δημιούργησε η όλη πολεμική κατάσταση κατά τη διάρκεια του 1974. Αυτά το στοιχείο του φωτισμού σχεδόν μου έχει μείνει μέχρι σήμερα βαθιά χαραγμένο, που παρόλο που εγώ προσωπικά προσπάθησα πάντοτε να το αποφύγω, να νιώσω την αγάπη, να νιώσω αυτήν την αίσθηση της χαράς του φωτός, όμως βαθιά ριζωμένον είναι αυτόν το φως, το σκληρό φως, το δραματικό φως που πηγάζει μέσα από την εσωτερική εκπομπή. Η αρχή εδώ στην Κισόνεργα της δημιουργικής μας δουλειάς ξεκίνησε με πολλούς τρόπους. Πέραν από την προσωπική δουλειά στα εργαστήρια, μαζί με τη σύζυγό μου δουλέψαμε και στη μνημιακή ζωγραφική, σε χώρους όπως ξενοδοχεία, σε διάφορους χώρους με αρκετή κοινωνική προσφορά στον καλλιτεχνικό τομέα. Παίρναμε τακτικά μέρος σε ομαδικές, αλλά και πάρα πολλές ατομικές εκθέσεις που διοργανώσαμε σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, στο εξωτερικό. Η προσπάθεια μας πάντοτε ήταν να εκθέτουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν έφτανε στο σημείο να δημιουργείται ένα καλλιτεχνικό απόθεμα στο εργαστήρι, η προσπάθεια πάντοτε ήταν να πάει στον κόσμο. Προσωπικά και η Μαριάμ δώσαμε ό,τι μπορούσαμε για αυτόν τον χώρο, γιατί από αυτόν τον χώρο πήραμε τα πάντα. Είχαμε τις πρώτες βοήθειες
ανθρώπους που μας βοήθησαν στο ξεκίνημα της όλης δικής μας σταδιοδρομίας. Από το Μάστρε Γιάννη τον Καραγιοζοπαίχτη, το Θεάτρου Σκιό, τον Κώστα Νικονόμου, μεγάλος ζωγράφος και δάσκαλος. Προσπαθήσαμε για αυτόν τον χώρο. Δημιουργήσαμε τα δικά μας εργαστήρια, δημιουργήσαμε τα οικογενειακά εργαστήρια για την κόρη μου και τον γαμπρό μου που είναι γλύπτης. Όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί με την οικογένεια, μαζί με τους ανθρώπους, τους νέους που δουλεύουν εκεί στα εργαστήρια, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε να φτιάξουν διάφορα καλλιτεχνήματα και να δημιουργηθεί έτσι μια νέα πορεία στον χώρο του πολιτισμού στο χωριό μας. Πάντα χαίρομαι την παρουσία των αγγονιών μου που πραγματικά έχουν μια δική τους σχέση με την παιδική τέχνη λόγω και της επίδρασης του χώρου, του πλαισίου μέσα στο οποίο ζουν, τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους. Άλλωστε όλα τα παιδιά στην παιδική ηλικία ξεκινούν με αυτόν το δημιουργικό παιδικό αίσθηκτο πολύ έντονα. Γι' αυτό πραγματικά χαίρομαι όταν τους βλέπω να δουλεύουν με πολύ πάθος, χωρίς να ξέρουν πολλές φορές γιατί το κάνουν αυτό, αλλά στο τέλος βγαίνει ένα αποτέλεσμα που εμείς οι μεγάλοι, οι επαγγελματίες ζωγράφοι, πολλές φορές το ζηλεύουμε. Η αγάπη μου για την ζωγραφική πάνω στην πέτρα ξεκινάει από την όλη αγάπη μου προς τη φύση και στο αντικείμενα της. Οι πέτρες είναι ένα πανάρχαιο αντικείμενο που φτάνει στα κατάβαθα του χρόνου, που χρειαστήκαν χιλιετηρίδες μεγάλες για την δημιουργία τους. Μέσα από αυτήν την κατάσταση προσπάθησα να δώσω αυτήν τη ροή του χρόνου μέσα από την αντίληψή μου γύρω από τη ζωή του βυθού της θάλασσας, των μοτίβων που σχετίζονται από την πέτρα, το νερό, την ίδια τη ζωή. Η θάλασσα για μένα είναι μια πολύ γενεσιουργός δύναμης. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός μέσα από τον οποίο πέραν από την δική της απέραντη ομορφιά δημιουργεί καταστάσεις πολύ έντονες, πολύ εκφραστικές. Η θάλασσα κρύβει μια μυστικοπάθεια πολλές φορές, μια εσωτερικότητα. Γι' αυτό αφιέρωσα και ένα μεγάλο μέρος της ζωγραφικής μου στο βυθό της θάλασσας, με έργα τα οποία προσπαθούν να κατευνάσουν τη θαλάσσια, ας πούμε, αυτήν οντότητα που εμείς ουσιαστικά τη δημιουργήσαμε έναν μεγάλο θυμό με τον τρόπο και τη συμπεριφορά μας. Σχεδόν προσωπικά έχω γυρίσει όλη την Κύπρο, τη θαλάσσια Κύπρο. Μπορώ να πω εδώ ότι σχεδόν την Γερίνια την γνωρίζω καλύτερα στο βυθό παρά στη, γιατί για πολλά χρόνια πήγαινα τα Σαββατοκυριακά εκεί και ψάρευα. Γι' αυτό έκανα τα λουλούδια στη θάλασσα, που είναι ουσιαστικά ένας κατευνασμός του ανθρώπου για την ψυχή της θάλασσας.